Φροντιστήρια ανέλυξη. Ερωτήσεις κατανόησης 3 στην παράγραφο 9.5. Θεωρήματα διαμέσου. Μας ζητάει σε ένα τρίγωνο στο οποίο ισχύει η σχέση β τετράγωνο και γ τετράγωνο ίσον 5α τετράγωνο να επιλέξουμε τη σωστή απάντηση. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε βέβαια το θεώρημα διαμέσων γιατί αυτό περιέχει τη διάμεσο μη α που θέλουμε εδώ και συγκεκριμένα μπορούμε να πούμε ότι είναι β τετράγωνο συν γ στο τετράγωνο ίσον με 2 φορές τη διάμεσο μη α στο τετράγωνο συν την τρίτη πλευρά α στο τετράγωνο δεύτερα. Είναι το πρώτο θεώρημα διαμέσου. Από εκεί και πέρα, αφού ξέρουμε ότι το β τετράγωνο και γ τετράγωνο είναι ίσο με 5α τετράγωνο από την εκφώνηση, μπορούμε να το αντικαταστήσουμε. 5α τετράγωνο μείον α στο τετράγωνο δεύτερα ίσον με 2α στο τετράγωνο. Συγγνώμη, 2 μη α στο τετράγωνο. Και στη συνέχεια να λύσουμε ως προς τη διάμεσο μη α. Κάνοντας εδώ ομώνυμα θα γίνει 10α στο τετράγωνο μείον α στο τετράγωνο, δηλαδή 9α στο τετράγωνο δεύτερα, ίσον με 2 φορές τη διάμεσο μη α στο τετράγωνο. Διαιρώντας και με το 2, θα έχουμε ότι το μη α στο τετράγωνο είναι ίσον με 9α στο τετράγωνο τέταρτα, και έτσι βγάζοντας τα τετράγωνα μπορούμε να πούμε ότι η διάμεσος μη α είναι η ρίζα του 9, δηλαδή 3α. Η ρίζα του α τετράγωνο κάνει α δια 2. Πράγμα που σημαίνει λοιπόν ότι τελικά η σωστή απάντηση ήταν 3α δεύτερα. Εδώ η απάντηση γ ήταν η σωστή.